Κατά την φετινή επέτειο αποκατάσταση της δημοκρατίας, η σκέψη μας είναι στραμμένη όπως είναι αυτονόητο, στην τραγωδία των φωνικών πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή της Αττικής. Είναι στραμμένη στα τραγικά θύματα, στους οικείους τους, καθώς και στους τραυματίες που δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Η λύπη μας είναι άφατη και η συμπαράστασή μας είναι καθολική και αμέριστη. Όμως η τραγωδία αυτή μας δείχνει ταυτοχρόνως τον δρόμο του δικού μας χρέους, ιδίως μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της σημερινής συγκυρίας για το μέλλον του λαού μας και του έθνους μας. Διότι είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε και τελικώ να τα ξεπεράσουμε. Τούτο όμως προϋποθέτει ότι έχουμε πλήρη επίγνωση της ιστορικής συγκυρίας, των αναγκών της και των μηνυμάτων της. Και στο σημείο αυτό ας με επιτραπεί να γίνω σαφέστερος. Πρωτίστω όλοι εμεί, οι οποίοι απομιζόμαστε την αποστολή υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντο τη πατρίδα μα, του λαού μα και του έθνου μα, οφείλουμε καθένα στο πλαίσιο του δικού του πολιτικού ρόλου να αναλογιστούμε την κρισιμότητα των καιρών. Και οι καιροί μα προειδοποιούν ότι ο χρόνο δεν είναι σύμμαχό μα. Είναι στην πραγματικότητα ο αδέκαστο κριτή μα στο Δικαστήριο τη Ιστορία, το οποίο δεν πρόκειται να μα συγχωρήσει κανέναν εφησυχασμό, πολύ δε περισσότερο Καμιά μετάθεση των δικών μα ήδη μεγάλων ευθυνών στο μέλλον και στι γενιέ που έρχονται. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, το δικαστήριο τη ιστορία δεν πρόκειται επίση να μα συγχωρήσει, το αντίθετο μάλιστα, διχόνοιε και διχασμού που καθένα μα γνωρίζει καλά στο παρελθόν μα στήξαν πολύ ακριβά, ακόμη και κομμάτια του εθνικού μα κορμού. Τούτο σημαίνει ότι οι καθόλου αθεμητέ στην εύρωστη πια δημοκρατία μα επιμέρου διαφωνίε μεταξύ των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων. Ω προ τον τρόπο τον οποίο καθεμιά επιλέγει για τη διαχείριση τη πολιτική εξουσία που τη αναλογεί, δεν είναι νοητό να δημιουργήσουν ρήγματα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντο κατ' εξοχήν των εθνικών μα θεμάτων, τα οποία είναι, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, και θέματα τη ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Και όχι μόνο. Τέλο, αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμή στην ιερή μνήμη όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή του για την υπεράσπιση τη δημοκρατία. Και οφείλουμε να αποδείξουμε, με την ίδια τη συμπεριφορά μα και την ανεφόρον αφοσίωσή μα στα ιδέα τη δημοκρατία και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ότι η θυσία του όχι μόνο δεν πήγε χαμένη, αλλά θα καθορίζει πάντα το δικό μα δημοκρατικό χρέο.